που ήταν μια φορά. Τα δικά μας χωριά ήταν όλα, ήταν βορεινά χωριά. Ήταν όλα στα βουνά και τώρα δεν έχουμε ούτε γεωργία, μπορούμε να πούμε ούτε κτηνοτροφία, ούτε τίποτα. Και μερικά χωριά έχουν φύγει από τους τόπους τους και με διαταγή της κυβερνήσεως, γιατί υπήρχαν πλημμύρες, ήτανε... Αλλά το κακό που είναι εκεί που τελικά η τοπική κυβέρνηση, οι τοπικές αυτοδιοίκησεις δεν έχουν προβλέψει να το κάνουν σε ένα τόπο που ήταν κοντά στα παλιά χωριά. Φανταστείτε ότι το Ροκούδι άρχισε να έφυγαν οι κάτοικοι από Ροκούδι το 1971. Ότι υπήρχε μια μεγάλη πλημμύρα, μια ολόκληρη ολόκληρα βουνά κατεβήκανε κάτω. Υπήρχαν εκεί κοντά, ας πούμε, μέρη που θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα καινούριο χωριό, να αφήνουν ενωμένη την κοινότητα. Ενώ τα παιδιά που τότε, ήδη στο 1971, άρχισαν τα παιδιά να αφήσουν τη γλώσσα, την ελληνική γλώσσα, γιατί οι συνθήκες ζωής είχαν αλλάξει. Η τελειόραση άρχισε να μπει μέσα στην κατάσταση του ανθρώπου. Εκείνοι που άρχισαν, έχουν χάσει τη γλώσσα. Γιατί αυτή την λέμε, διάσπορα συνέχισε για περίπου 20 χρόνια, γιατί το χωριό τους τον έχουν δώσει μετά από 20 χρόνια τα πρώτα σπίτια που έχει κάνει η κυβέρνηση, η τοπική κυβέρνηση, η περιφέρεια, για να τα δώσει στους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους στα βουνά. Άρα τα παιδιά έχουν περάσει 30 χρόνια, ολόκληρες γενιές, δεν μπορούν, ζούσαν σε άλλες πραγματικότητες, σε άλλα χωριά και δεν μπορούσαν βέβαια να κρατήσουν και τα έθι και τα έθιμα, τα ήθη και τα έθιμα και κυρίως τη γλώσσα. Έτσι, τώρα υπάρχουν μερικά σχέδια, μερικά προγράμματα που προβλέπουν να δίνουν χρήματα για να ξαναφτιάξουν κάτι, για να ξαναζήσουν οι άνθρωποι εκεί στα χωριά που έχουν αφήσει. Δεν είναι δυνατόν. Είναι ένα σύστημα, ας πούμε, εγώ τα λέω κλέφτων.